Η πρώτη σου σεζόν στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο ολοκληρώθηκε. Μια σεζόν που έγιναν πολλά, που ο ρόλος σου άλλαξε. Πάμε να δούμε λίγο πώς το βίωσες, πώς το έζησες. Πέρυσι τέτοια εποχή ήσουν ένα παιδί που ήρθε για να ενταχθεί απλά στο ρόστερ, χωρίς συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα. Δούλεψες, ο προπονητής επίστεψε και ξαφνικά βρέθηκες σε ένα βράδυ να είσαι σημαντικός στέλεχος της ομάδας. Μίλα μας λίγο για το πώς το βίωσες όλο αυτό. Ναι, εγώ έχω αρκετά χρόνια που δούλευα αρκετά, ας πούμε, δούλευα αρκετά μόνος μου, με την ομάδα πολύ. Έδινα το 100% του εαυτού μου για να φτάσω σε αυτό το σημείο να είμαι έτοιμος όταν θα μπω. Αλλά όταν μπήκα πήρα την ευκαιρία, αυτό που είπες, και από τότε ήμουν σημαντικός. Πώς σε άλλαξε αυτό εσένα ως παίχτη αλλά και ως άνθρωπος, ως προσωπικότητα? Ως προσωπικότητα πιστεύω δεν έχει να κάνει με το ποδόσφαιρο πολύ. Κάθε μέρα, ξέρω εγώ, σκέφτομαι μέσα μου τι κάνω σωστά και τι λάθος σαν άνθρωπος και προσπαθώ να βελτιώνομαι. Σίγουρα σε βοηθάει να βρίσκεις ρυθμό. Όταν παίζεις αρκετά μάτς και σε βοηθάει να βρίσκεις ρυθμό, εμπειρία. Και σαν πειθαρχία προσπαθώ πάντα μέσα στο γήπεδο να σέβομαι τους αντιπάλους μου, τους συμπαίχτες μου. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο καλός γίνεται. Ήσουν ένα παιδί που από νεαρή ηλικία με τα όσα έκανες στο γήπεδο πάντα είχες στραμμένη την προσοχή πάνω σου. Αλλά από τη στιγμή που εντάχθηκες στην πρώτη ομάδα και πήρες ρόλο και πολύ χρόνο συμμετοχής, το μπαμ που έγινε από πλευράς δημοσιότητας, από πλευράς δημοφιλίας, ήταν πολύ ξαφνικό και πάρα πολύ έντονο. Αυτό πιστεύεις ότι σε επηρέασε ή κατάφερες να το κρατήσεις έξω από σένα όλο αυτό? Εντάξει, λίγο σίγουρα σε επηρεάζει και χωρίς να το καταλαβαίνεις. Σε επηρεάζει λίγο το να έρχονται όλοι να σου ζητάνε φωτογραφίες τέτοια από εκεί που δεν σε ήξερε κανένας, ας πούμε. Σίγουρα σε επηρεάζει λίγο. Προσπαθώ πλέον, αρχίζω ήδη το συνηθίζω. Να βγάλω μια φωτογραφία με κάποιον ή να μου ζητήσει ένα αυτόγραφο. Αρχίζω να το συνηθίζω, το παίρνω πιο ζεστά. Καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς, όλοι οι συμπαίκτες και ειδικότερα οι πιο έμπειροι, αλλά και πολλές φορές και αντίπαλοι, οι προπονητές, όλοι μιλούσαν με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια. Αυτό θεωρείς ότι είναι και λίγο επικίνδυνο για ένα παιδί της δικής σου ηλικίας που ουσιαστικά κάνει τα πρώτα του βήματα στο ποδόσφαιρο? Σίγουρα, σίγουρα. Άμα δεν έχεις το χαρακτήρα και είναι και οι βάσεις που έχεις από το σπίτι σου και αυτά, άμα αρχίζουν και παίρνουν τα μυαλά σου αέρα και όλα αυτά, δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις χωρίς να το καταλαβαίνεις. Πολλά παιδιά μπορεί να την παθαίνουν με τον ίδιο τρόπο χωρίς να το καταλαβαίνουν. Απλά συμβαίνει, δεν είναι ότι το κάνουν επίτηδες, ότι θέλουν να πάρουν τα μυαλά τους αέρα ή το οτιδήποτε. Πρέπει να είσαι ταπεινός πάνω απ' όλα και πάντα να μην ακούς και πολύ τα καλά, ούτε τα κακά. Κατάλαβες, δηλαδή εσύ ξέρεις ποιος είσαι πάντα. Αυτό είναι η άμυνά σου δηλαδή. Ναι, εσύ ξέρεις ποιος είσαι πάντα και ξέρεις τι μπορείς να κάνεις μέσα στο γήπεδο. Η σχέση σου εδώ με τους έμπειρους παίχτες της ομάδας πώς είναι? Πώς σε υποδέχτηκαν, πώς προσπαθούν να σε βοηθήσουν στην καθημερινότητα της ομάδας? Αρκετά χρόνια τώρα που είμαι εδώ στην πρώτη ομάδα, από την αρχή με βοηθούσανε, μου μιλούσανε. Αν κοιτάξεις, εγώ πάντα ήμουν λίγο ντροπαλός. Πάντα ένιωθα οικεία. Με είχαν κάνει από την αρχή να νιώθω. Και σιγά σιγά μπήκα στην οικογένεια, ας πούμε. Πόσο εύκολο είναι, σε βλέπουμε συνεχώς να χαμογελάς ακόμα και μέσα στο γήπεδο, ακόμα και σε κομμάτια με αφόρητη πίεση. Εσύ δεν το βγάζεις αυτό το χαμόγελο από το πρόσωπό σου. Να. Είναι μια γενικότερη στάση ζωής που έχεις? Είναι ένας τρόπος να μείνεσαι στις δυσκολίες? Είναι ένας τρόπος να αποβάλεις την ενδεχόμενη πίεση? Προσπαθώ να το απολαμβάνω το ποδόσφαιρο, γιατί γι' αυτό παίζω. Άμα δεν το απολάμβανα, δεν θα έπαιζα κιόλας. Και προσπαθώ να χαίρομαι με ό,τι έχω πάντα. Είτε δεν έχω τίποτα, να είμαι χαμογελαστός και να το χαίρομαι, είτε όταν έχω τα πάντα, πάλι να το χαίρομαι. Αυτή είναι η νοοτροπία μου, προσπαθώ να την τηρώ. Είσαι σε ένα κλαμπ και όλοι το ξέρουν που η πίεση είναι μεγάλη, οι απαιτήσεις είναι μεγάλες για νίκες, για καλές εμφανίσεις. Οπότε την έζησες αυτή την πίεση κατά τη διάρκεια της σεζόν, είναι δεδομένο. Πώς τη διαχειρίστηκες, πώς
σε βοήθησε σε κομμάτια ή απλά προσπάθησες να την αποβάλεις και να μην τη σκέφτεσαι? Όχι, ας πω την αλήθεια, δεν σκέφτομαι ότι υπάρχει κάποια πίεση. Εγώ αυτό προσπαθώ να το απολαμβάνω κάθε φορά, να βοηθάω την ομάδα. Στραβά τι πήγε? Προς το τέλος, ναι. Γενικότερα, μέσα στη χρονιά η ομάδα είχε σκαμπανεβάσματα, ακόμα και εσύ προσωπικά μπήκες δυνατά, μετά λίγο κάπου χάθηκες, μετά το ξαναβρήκες. Τι θεωρείς ότι πήγε στραβά ή καλύτερα, τι πρέπει να βελτιώσεις άμεσα με το ξεκίνημα της νέας σεζόν? Πιστεύω, σαν ομάδα πρέπει λίγο να αλλάξουμε ρυθμό όλοι. Να δώσουμε παραπάνω, να δώσουμε παραπάνω και να βάζουμε και άλλες λεπτομέρειες στο παιχνίδι μας. Πιστεύω αυτό μας λείπει, η λεπτομέρεια, λίγο παραπάνω και το να είμαστε λίγο πιο αποτελεσματικοί. Δεν ήταν ότι ήμασταν κακοί, πιστεύω ποτέ. Ούτε προς το τέλος που τα αποτελέσματα δεν πηγαίναν καλά την περασμένη σεζόν. Ήμασταν εκεί, απλά ήμασταν λίγο άτυχοι σε κρίσιμα σημεία. Δεν ήμασταν αποτελεσματικοί. Αυτή είναι ουσιαστικά και η επόμενη ερώτηση που θα σου κάνω. Είσαι ένας παίκτης ο οποίος αγωνίζεσαι είτε πίσω από τον επιθετικό είτε ως αριστερό εξτρέμ. Είναι θέσεις που απαιτούν σίγουρα νούμερα. Απαιτούν γκολ, απαιτούν assist, ειδικά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Είναι must για έναν επιθετικό γενή παίκτη η ουσία, τον γκολ, ναι, τον γκολ και η assist. Εσύ τη φετινή σεζόν, ενώ ήσουν μέσα στο παιχνίδι, ενώ ήσουν κομβικός, τα νούμερα δεν ήταν υψηλά. Είναι ένας άμεσος στόχος σου αυτός? Εγώ, όπως σου είπα, προσπαθώ να το απολαμβάνω και σίγουρα προσπαθώ. Και το απολαμβάνεις όταν βάζεις γκολ, όταν κάνεις assist. Έτσι απολαμβάνεις το παιχνίδι, αλλιώς δεν το απολαμβάνεις. Αλλά πιστεύω ότι αυτά θα έρθουν σιγά σιγά. Άμα είσαι εκεί πέρα, θα έρθουν. Αισθάνεσαι όμως και μια υποχρέωση το να γίνεις και πιο ουσιαστικός και προς την ομάδα, προς τους συμπαίκτες σου? Αισθάνεσαι ότι περιμένουν και περισσότερα πράγματα από σένα όλοι πλέον? Σίγουρα, αλλά δεν το νιώθω σαν υποχρέωση. Κατάλαβες? Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι εγώ πρέπει να βάλω γκολ, κατάλαβες? Άμα σε πάρει έτσι μπάλα, μετά δεν είσαι το ίδιο. Γιατί θα λες πρέπει να βάλω γκολ, πρέπει να βάλω γκολ. Αυτό, εγώ σκέφτομαι να το χαίρομαι, να είμαι εκεί που πρέπει, να κάνω την άμυνα, να κάνω απ' όλα. Αυτό. Άρα ουσιαστικά λες ότι το νούμερο δεν είναι αυτός ο σκοπός, αλλά περισσότερο προσπαθείς να βοηθήσεις την ομάδα με κάθε τρόπο μέσα στο χορτάρι. Κατάφερες και πολύ γρήγορα, έγινες και διεθνής με την εθνική. Βρέθηκε σε ένα άλλο γκρουπ παιχτών. Εκεί η προσαρμογή πώς ήταν? Εύκολα ήταν. Όλα τα παιδιά ήταν θερμά και καλά από την αρχή. Και εντάξει, είμαστε μια καλή παρέα και εκεί. Ωραία ήταν. Οι στόχοι άμεση ποιοι είναι οι προσωπικοί σου? Πέρα από το γεγονός φυσικά του να το απολαύσεις όπως όλοι θα πρέπει να κάνουν οι ποδοσφαιριστές, αλλά έχεις βάλει κάποια πράγματα που θες να πετύχεις στο άμεσο μέλλον? Το άμεσο μέλλον είναι, ξέρω, κάθε μέρα στην προπόνηση να δίνεις το 100% σου. Κάνεις μικρά βήματα για να πετύχεις μεγαλύτερα. Πάντα έτσι είναι. Αυτή τη στιγμή δεν έχω κάποιον στόχο. Απλά αυτό, να το απολαμβάνω κάθε μέρα, να δίνω το 100% και βλέπουμε στη συνέχεια. Το group και όλη η προσέγγιση που έχει κάνει το club να εμπιστευτεί και να στηριχθεί πολύ σε παιδιά ακαδημιών. Αυτό εσένα σου γεννά συναισθήματα θετικά? Πιστεύεις ότι η ομάδα μπορεί να πετύχει τους στόχους της, στηριζόμενη σε νεαρούς ποδοσφαιριστές όπως εσύ, ο Κούλε, ο Στέφανος και όλα τα παιδιά που βρίσκονται εδώ, που προέρχονται από την ακαδημία? Ναι, εγώ πιστεύω εύκολα. Δηλαδή υπάρχουν πολύ καλοί παίχτες νέοι εδώ πέρα και γενικά και στον ΠΑΟΚ. Και χρόνια τώρα ο ΠΑΟΚ είναι στις ακαδημίες, ξέρω εγώ, νούμερο ένα. Και πιστεύω εύκολα, άμα τους δοθούν ευκαιρίες, ότι εύκολα μπορούμε να κάνουμε καλή ομάδα με νέους παίχτες. Ποιο είναι το πιο δύσκολο σημείο που έχει να αντιμετωπίσει ένα παιδί στη δικιά σας ηλικία όταν μπαίνει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο? Πιστεύω λίγο στην αρχή είναι μόνο. Στην αρχή. Άμα δείξεις ποιος είσαι και τι αξίζεις ακριβώς, μπορείς να καθιερωθείς κιόλας στην αρχή. Άμα στην αρχή δεν είσαι αυτός που πρέπει, είναι μετά λίγο πιο δύσκολο το να καθιερωθείς. Γιατί ουσιαστικά σου δόθηκε ευκαιρία και δεν την αξιοποίησες. Είναι θέμα σωματικό, είναι θέμα ψυχολογικό, είναι θέμα αυτοπεποίθησης? Είναι θέμα αυτοπεποίθησης, σίγουρα. Γιατί άμα δεν έχεις αυτοπεποίθηση, δεν μπορείς να κάνεις και αυτά που θες. Σε όλες τις ηλικίες πιστεύω είναι αυτό.
και 30 να είσαι και. Άμα δεν έχεις αυτοπεποίθηση, δεν μπορείς να κάνεις αυτά που θέλεις. Πιστεύω αυτό είναι. Βλέπουμε όλη τη χρονιά, αλλά και τώρα στην προετοιμασία, ότι με τον προπονητή είστε πάρα πολύ κοντά. Από την άποψη ότι ο προπονητής είναι συνεχώς από πάνω σου, έχει απαιτήσεις από σένα, σου φωνάζει, σου δίνει οδηγίες, σου δείχνει πράγματα. Πώς θα την περιέγραφες αυτή τη σχέση? Εντάξει, είναι καλό που ασχολείται. Δείχνει ενδιαφέρον έτσι ο προπονητής. Τώρα αυτό πρέπει να αρχίσω να το συνηθίζω. Από μικρός οι προπονητές δεν μου μιλούσαν τόσο. Κατάλαβες, είχα λίγο πιο ελεύθερο ρόλο στην ομάδα όταν, στις ακαδημίες όταν ήμουν. Τώρα εντάξει, αλλάζει το ποδόσφαιρο. Μπαίνω πιο αντρικό ποδόσφαιρο και είναι λογικό να χρειάζομαι και άλλες λεπτομέρειες. Και με βοηθάει πολύ όταν μου λέει πράγματα. Πιστεύεις δηλαδή ότι αυτή όλη η παιδικότητα σταματάει εκεί, αυτό είναι το σημείο που σταματάει, δηλαδή όλη αυτή όχι. Η παιδικότητα και η ελευθερία που είχες? Όχι. Πρέπει να υπάρχει η παιδικότητα και η ελευθερία και στο αντρικό ποδόσφαιρο. Δεν έχει να κάνει αναγκαστικά ότι μπαίνεις στο αντρικό ποδόσφαιρο, πρέπει να είσαι ρομπότ και πρέπει να κάνεις αυτό, αυτό και αυτό. Για μένα, η δικιά μου νοοτροπία. Πρέπει να το χαίρεσαι όπως το χαιρόσουν όταν ήσουν παιδί και να είσαι το ίδιο ελεύθερος. Ή το ποδόσφαιρο θέλει ελευθερία. Άμα σε περιορίζουν, δεν μπορείς να κάνεις τα πράγματα που θα ήθελες. Με τι πρότυπα μεγάλωσες? Πρότυπα. Εννοείς τώρα οικογενειακά ή ποδοσφαιρικά? Ποδοσφαιρικά. Ποιου πέφτει η φιλοσοφία και η καριέρα και η σταδιοδρομία, αλλά και η γενικότερη στάση ζωής ήταν αυτή που έλεγες ότι μ' αρέσει αυτό, θα πάω προς τα εκεί. Αυτό θέλω να κάνω κι εγώ σε 10-15 χρόνια από τώρα. Ποτέ δεν είχα πρότυπο από μικρός. Μ' άρεσαν, ξέρω εγώ, παιχτικά παίχτες, ξέρω εγώ πώς παίζουν, κατάλαβες. Δηλαδή δεν έβλεπα τη ζωή τους και έλεγα θέλω να πάω προς εκείνη την κατεύθυνση. Μ' άρεσε, ξέρω εγώ, ο Μέση, ο Νεϊμάρ, όπως και σε όλους, πιστεύω. Και αρκετοί άλλοι, έτσι, που ήταν πρότυπα. Είσαι δηλαδή της αλεγρίας, αυτό, των χαμογελαστών παιχτών. Ναι. Που το χαίρονται. Μέσα στο γήπεδο. Ναι. Η νέα σεζόν φέρνει πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα υποχρεώσεις για νίκες. Ουσιαστικά από το πρώτο παιχνίδι ξεκινάμε και παίζουμε 6 τελικούς μέχρι να φτάσουμε στους ομίλους. Το πρωτάθλημα ξεκινάει με πίεση από τους αντιπάλους μας για την κορυφή. Δυνατές ομάδες πλέον, ο ανταγωνισμός είναι πιο ισχυρός. Τι περιμένετε με το ξεκίνημα τη σεζόν, τι θέλετε να πετύχετε βάζοντας ένα ορίζοντα μέχρι την πρώτη διακοπή των εθνικών ομάδων που θα δώσει η ομάδα περίπου 9 παιχνίδια? Ναι. Εγώ σου είπα, σαν Γιάννης θα δώσω το 100% και όλοι αυτό κάνουν, να δώσουν το 100% για την νίκη, δεν υπάρχει κάτι άλλο, δεν σκέφτεσαι ποτέ να μπεις μέσα στο γήπεδο και να σκέφτεσαι ότι πάμε για το χ, ας πούμε, ή για την ήττα. Δεν υπάρχει αυτό. Πάντα πας για την νίκη. Αυτό είναι mentality για να κάνεις κάτι, να καταφέρεις κάτι. Αλλιώς δεν μπορείς. Θα αρχίσεις να μας μιλάς λίγο πιο συχνά τώρα με τη νέα σεζόν? Όχι. Η τελευταία μας.